Τη δικαιότερη κατανομή των πάνω από 57.000 εγκλωβισμένων προσφύγων στην ελληνική επικράτεια μέσα από μια πολιτική αφομοίωσης τους και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος που μετασχηματίζεται, προτάσει νεοσυσταθήσα εταιρεία προβληματισμού και παρέμβασης που διοργάνωσε την πρώτη της ημερίδα με θέμα το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Η Βρετανία, όπως και κάθε άλλο κράτος, είτε είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε όχι, δεσμεύεται από κανόνες του διεθνούς δικαίου σε ό,τι αφορά ιδίως τη μεταχείριση των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. Συνεπώς, υπήρξε πάρα πολύ δημαγωγία για το ζήτημα αυτό στη Μεγάλη Βρετανία, ιδίως από την πλευρά του κυρίου Φάραντς και των οπαδών του, η οποία θα αποδειχθεί στα επόμενα χρόνια ότι στερούνταν βάσεως. Το προσφυγικό δεν μπορεί να αντληθεί ποτέ, εάν δεν έχει κεντρική διοίκηση και αν οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται κεντρικά και να αφορούν όλους τους νομούς και όλες τις περιοχές της χώρας. Έτσι θα λυθεί μόνο το πρόβλημα. Αν αποδεχθούμε ότι υπάρχει και αν προσπαθήσουμε να το λύσουμε ισότιμα. Σε έναν κόσμο με ισχυρούς πόλους οικονομικής ισχύος που ανέρχονται συνεχώς, χρειαζόμαστε την ευρωπαϊκή συσσωμάτωση για να υπερβούμε τα ζητήματα. Η μετανάστευση είναι ένα πραγματικά σοβαρό θέμα που πρέπει να το μελετήσουμε με ισορροπία και όχι με μονομερείς κινήσεις ή να το αφήνουμε έτσι να έρχεται όπως το φέρνουν οι καταστάσεις σε περιοχές κρίσεων όπως η Συρία και το Ιράκ. Στο επίκεντρο η διαχείριση των πάνω από 7.000 προσφύγων που βρίσκονται στο Δήμο Δέλτα. Η κυβέρνηση να αρχίζει να κάνει πράξη τις δεσμεύσεις της ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα απομακρυνθούν από το Δήμο Δέλτα οι πρόσφυγες για να μπορέσουμε έτσι κι εμείς να νιώσουμε ότι δεν μας έχουν παραπεταμένους. Είναι για μένα διανόητο η Κρήτη να μην έχει ούτε ένα πρόσφυγα ούτε ένα μετανάστη, η Πελοπόννησος να μην έχει ούτε ένα πρόσφυγα ούτε ένα μετανάστη, στη Στερεά Ελλάδα να είναι ελάχιστη, στην Ήπειρο κανένας. Θεωρώ ότι αυτό είναι άδικο. Δεν μπορεί να αντέξει η χώρα συνεχείς ροές μεταναστών. Και υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αντιμετωπιστεί. Αυτό φτάνει να ξεπεράσουμε το σύνδρομο του καλού Σαμαρίτη. Στον απόϊχο της εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ομιλητές τόνισαν πως η Ελλάδα δεν πρέπει να επηρεαστεί από τη δημαγωγία και τις ναζιστικές φωνές, αλλά να καταστρώσει ένα σχέδιο αφομοίωσης των προσφύγων σε όλους τους νομούς της χώρας, ώστε να αμβληθούν οι κοινωνικές αντιδράσεις από την άναρχη έως τώρα φιλοξενία τους. Υπήρχαν οι ενδείξεις, θα έπρεπε να έχουμε κάνει ανάλυση των κινδύνων, αυτό που λέγεται risk assessment, θα έπρεπε να έχουμε λάβει μέτρα από πριν, ούτως ώστε να μην καταλήξουμε σε ενέργειες οι οποίες είναι ανεπιθύμητες. Έχει ξεκινήσει διαδικασία πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμπολίτες μας που έχουν ακίνητα, ούτως ώστε να μισθωθούν προς όφελος τουλάχιστον στο Δήμο Θεσσαλονίκης 70 οικογενειών προσφύγων. Την ημερίδα συντόνισε ο δημοσιογράφος Παντελής Αβίδης.